Ραντεβού στις 4 στον Star FM 97,1. Μα τι ωραίο τραγούδι. Πιάσε κάτι. Έπιασε εδώ, στην Google. Έπιασα. Καταλάβατε τη γνωστή εταιρεία, ρε παιδιά, τι να κάνω τώρα. Πολύ ωραίο τραγούδι. Έμα, ο Μπαρίς. Ναι, μα τι ωραία φωνή. Πολύ ωραία φωνή. Πολύ νεανικός ο ήχος. Γιατί είναι και, νέο, είναι και νέο παιδί, είναι και ωραίο παιδί. Δεν καταλαβαίνω όταν νέα παιδιά, είμαι μεγάλη. Είσαι πια, ναι, σαν την Ακρόπολη κι εσύ. Παιδί μου. Άντε να σε κάνω σαν το Σούνιο. Τον Παρθενώνα μας. Σαν το Σούνιο. Σαν το Σούνιο. Εντάξει. Να το βάλεις σαν τη Λαμία. Σαν τη Λαμία. Τον Τρικό Πόλεμο. Ωραία. Σαν τη Λαμία. Γιατί ο Μπαρίς όμως είναι γνωστός εδώ στη Λαμία. Και κατάλαβες και ήρθε η ώρα να τον γνωρίσουμε και εμείς μέσα από τον Star FM 97,1 και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι πλάκα που έχετε που σας ακούω την ώρα. Κοίταξε, κανονικά την εκπομπή δεν θέλω να την πούνε ραντεβού στις 4. Θέλω να την δουν να την πούνε δύο τύποι γελοί, αλλά δεν τους άρεσε τελικά. Όχι, δύο τύποι γελοί κι εσύ. Εντάξει, ένας τύπος γελίος. Μίλησε μας. Πώς ήταν στο κρυφό σχολείο, τα πηγαίνατε καλά με τους μαθητές και τους Τούρκους? Βαρύς, λοιπόν, καλησπέρα. Γελάει. Τι γίνεται, Μπαρίς? Με έχετε βάλει στο κλίμα σας, σαν να είμαι εκεί πέρα. Όχι, αφού το ξεκίνησες έτσι. Έλα. Έλα. Κλείνουμε ραντεβού on air. Μηχανή μου, είμαι σε 2 ώρες εκεί, ε. Είναι και μηχανόδιος ο Μπαρίς, ξέχασα να σου το πω. Μια μισή ώρα, πάμε λίγο πιο γρήγορα. Όχι, θα προσέχεις το δρόμο, Μπαρίς. Όχι, όχι. Θα το κανονίσουμε όμορφα και ωραία να έρθεις και να τραγουδήσεις εδώ και όλες, να έρθεις και στο στούντιο να καθίσουμε. Εννοείται, ανυπομονώ και κάποια στιγμή θα γίνει σίγουρα, πιστεύω, στο άμεσο μέλλον. Υπέροχα. Λοιπόν, για πες μας λίγο έτσι για σένα, για πες μας βασικά για το τραγούδι αρχικά, το καινούργιο που ακούσαμε, το ολοκένουργιο τραγούδι σου. Το τραγούδι που ακούσατε λοιπόν, το «Μόνο μια ζωή», με διακριτικό τίτλο «Νιάου», μια και είναι ας πούμε η ατάκα η οποία κυριαρχεί, να το πω και έτσι. Είναι το καινούργιο μου τραγούδι με βίντεο κλιπ, έχει κυκλοφορήσει το βίντεο κλιπ, μπορεί να το δει ο καθένας στο κανάλι της Gabby Music, μια καινούργια συνεργασία που κάνουμε. Εμείς το έχουμε δει και άντε μπείτε εκεί οι υπόλοιποι ακροατές μας οι αγαπημένοι να το δείτε. Ναι, γιατί το βλέπουμε από τη στιγμή που κλείσαμε αυτή τη συνέντευξη, βλέπουμε συνέχεια το βίντεο κλιπ. Είναι πάρα πολύ ωραίο, έτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Replay. Ωραία, ωραία. Το έχουμε στο replay. Κάνει, δηλαδή τα τόσα views που έχει μαζεύει. Εμείς. Εδώ, το Star Κεντρικής Ελλάδας. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, είναι στη μουσική δική μου. Η έμπνευση είναι ολοκάθαρη στο βίντεο κλιπ. Είναι ο γάτος μου. Υπέροχο πλάσμα ο Ρουσκάκος μου, ο Ρούσκι, για την ακρίβεια. Και ξέρεις, είναι πολύ αληθινό, είναι κάτι το οποίο βγήκε πολύ αβίαστα και το αποφάσισα με την ομάδα μου και τα λοιπά να το στήσουμε και να το χαρίσουμε στον κόσμο. Μια πραγματικά η καρδιά σε την ενέργεια, ξέρεις. Ένα τραγούδι από μένα σε όλο τον κόσμο με άνεση, χωρίς να κολλήσουμε πουθενά. Αυτό. Και όντως είναι μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Έτσι, και έχει ήδη μαζέψει 6.249 προβολές στο YouTube. Ναι. Μιλάμε. Δυνατό. Πεντάωρο, δεν ξέρω. Ναι. Είναι πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Πειραματίζεσαι, Μπαρίς, έτσι με τα beat και τους ήχους και τις μουσικές. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο το ότι ασχολήθηκες και με τη μουσική παίζοντας μουσική σαν DJ. Νομίζω ότι είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που έχω εργαλειωθεί και να το πω και έτσι. Και μια και είπατε ναι, ότι είμαι γνωστό στη Λαμία, σαν DJ έχω παίξει τουλάχιστον 4-5-6, δεν ξέρω, 6 φορές στη Λαμία. Και ξέρεις, είναι όταν βλέπεις τον κόσμο ότι είναι αυτό που χρειάζεται για να εκτονωθεί, για να αισθανθεί και είσαι εσύ ενδιάμεσος, να το πω και έτσι. Παίρνεις μια εμπειρία την οποία αργότερα που έγινα τραγουδιστής μου χρησιμεύσε πάρα πολύ. Απλά ξέρεις, δεν είχα να είμαι άλλο ενδιάμεσος και μπήκα πρώτη γραμμή. Είναι αρκετά δύσκολο, αλλά ξέρεις, είναι πάρα πολύ δημιουργικό. Οπότε ναι, χιπ-χοπάς να σου πω την αλήθεια ήμουν εγώ. Α, το λες, σε λες δηλαδή και χιπ-χοπά. Να σου πω κάτι, το χιπ-χοπ είναι το μέσο με το οποίο μπορείς να εκφραστείς
χωρίς να χρειάζεται να είσαι σε νόρμες, ας πούμε, να κατατάσσεσαι, να λες, ας πούμε, εγώ ξέρω από μουσική, εγώ ξέρω από στίχους. Υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν έχουν γνώσεις, αλλά επειδή έχει μια ωραία ενέργεια και μια καλή ιστορία να πούνε, το hip hop τους δίνει τη δυνατότητα με αυτό. Οπότε κάποια στοιχεία αυτής της κουλτούρας εγώ τα κράτησα, τα εμπλούτησα με οτιδήποτε έβρισκα μπροστά μου, με ελληνική μουσική, με αμερικάνικη μουσική, με ό,τι θέλεις, ας πούμε. Και εν τέλει, ξέρεις, βγαίνει κάτι το οποίο είναι μοναδικό. Έτσι πιστεύω τουλάχιστον, έτσι θέλω να πιστεύω εγώ. Όχι, σίγουρα είναι μοναδικό, γιατί και το καινούριο σου τραγούδι, το νιάου, εγώ νιάου το λέω. Δεν μπορώ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, λέω στην Βάσια σήμερα το πρωί που μιλήσαμε για να κλείσουμε τη συνέντευξη. Της λέω, θα έχουμε, λέω, τον Μπαρίς. Λέω, μόλις μίλησα μαζί του, έχει βγάλει ένα υπέροχο τραγούδι και ονομάζεται Νιάου. Ξέρεις τι γίνεται. Με το που ακούει ο άλλος το Νιάου, του μένει και τρελαίνεται και λέει, θα μπω να το ακούσω. Είναι ωραίο και φρέσκο. Ήταν ένα συνδυασμός. Γιατί το κομμάτι, ας πούμε, έχει διακριτικό τίτλο Νιάου, αλλά λέγεται μόνο μια ζωή, ναι. Αυτό είναι το νόημα. Ήμουνα τώρα σε φάση να το πούμε Νιάου, να μην το πούμε, δεν χρειάζεται. Και έρχεται εκεί πέρα ο συνεργάτης μου από την Κάμπη Μίζου, μου λέει Νιάου. Τέλος. Νιάου, νιάου, πάμε. Τέλειο. Σου λέει δεν με νοιάζει, νιάου, θα το πούμε, μ' αρέσει. Σημασία είχε ότι έτσι παίρνω πολύ καλές εντυπώσεις και ξέρεις, δημιουργεί σε μια δύσκολη εποχή γενικώς που περνάμε, λέγοντας ένα ευχάριστο συνέστημα, και αυτό είναι για μένα ήδη ένα κατόρθωμα. Οπότε ξέρεις, καλή ενέργεια μεταξύ μας. Σίγουρα. Μια πολλά σε όλους. Μπαρίς, να σου πω, έγραψες το τραγούδι έχοντας στο μυαλό σου και όλα αυτά που γίνονται με τα ζώα, που στην Ελλάδα δεν είμαστε και ιδιαίτερα έτσι φιλόζωοι, το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, δεν είναι ότι το λέμε στον αέρα. Ήταν και ένα κριτήριο αυτό, γιατί γράφεις και στίχους και μουσική. Ναι, θα σου πω κάτι. Εγώ έχω ένα γάτο, έτσι, και ο γατούλης μου είχε, ας πούμε, έτσι, ένα πρόβλημα που δεν του δίναμε πολύ προσοχή στο στούντιο που τον έχουμε και τον είχαμε παραμελήσει λίγο, και τέλος πάντων άρχισε να έχει έτσι τύχα, το οποίο, εντάξει, στην αρχή μπορεί να φαίνεται περίεργο, μετά εγώ το ψάξα και είδα ότι είναι ψυχολογικό κυρίως. Ναι. Και καταξύπτωσα λίγο παραπέρα και ξέρεις, είναι πλάσματα κι αυτά, θέλουν προσοχή, δεν είναι... Και οπότε άρχισα να κάνω πράγματα για να του δείξω ότι τον αγαπάμε, ότι του δίνουμε περισσότερη προσοχή από όσο πρέπει. Και πάνω σε αυτό γεννήθηκε αυτή η ιδέα. Κοίτα να δεις τώρα. Γι' αυτό, ναι. Από το πουθενά. Ότι... ναι, από το πουθενά, όπως λέγεται το προηγούμενο κομμάτι. Αυτό. Γι' αυτό ήθελα να σε πάω εκεί. Γι' αυτό το έπαιζε. Από το πουθενά, λοιπόν, γιατί ήταν... να το... Κάτσε να δεις πώς θα συνδυάσουμε τώρα και το άλλο τραγούδι. Από το πουθενά ήρθε αυτό, γιατί ήταν ζήτημα ζωής και θανάτου να κάνεις ένα καινούργιο τραγούδι. Να το. Ακριβώς. Και αν παρατηρήσεις το τραγούδι, η γέφυρα του κομματιού. Συγγνώμη, λίγο μπαρίς. Είναι το ζήτημα ζωής και δεν η γέφυρα. Συγγνώμη, θέλω να τον συγχαρώ. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Πώς το σύνδεσες έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εννοείται, για να ολοκληρώσω την απάντησή μου σε αυτό που με ρώτησε, εννοείται ότι είμαι ευαισθητοποιημένος με το θέμα των ζώων, ας πούμε, και γενικό. Συγκεκριμένα τώρα αυτό, εντάξει, έχει να κάνει με τη γάτα, αλλά δεν είναι. Είναι όλα τα ζωάκια, ας πούμε, τα οποία χαρίζουν τόσα πολλά στους ανθρώπους, παίρνουν συνήθως τόσα λίγα. Είναι κρίμα. Ελπίζω η νομοθεσία, ας πούμε, να γίνει ακόμα πιο αυστηρή. Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις από όσο βλέπω. Σιγά σιγά γίνονται πράγματα. Κυρίως να αποκτήσουμε συνείδηση. Να αποκτήσουμε συνείδηση στο πώς πρέπει να φερόμαστε, ας πούμε, και στις ψυχούλες. Αυτό. Βέβαια, το βίντεο κλιπ έχει και εγώ έτσι όπως το βλέπω, δηλαδή, γιατί είναι τελείως υποκειμενικό όπως το βλέπει ο καθένας. Έχει και ένα διτό μήνυμα. Δηλαδή ότι. Δεν βάζω και τη σχέση μου ή την κοπέλα μου ή την κοπελιά εδώ πέρα παραπάνω από τη γατούλα μου, ξέρω εγώ, κάτι. Ναι, ναι, είμαστε φιλαράκια με το γατούλι μου και δεν μπαίνει κανείς ανάμεσα. Να το, εντάξει. Είναι αυτό που λέμε ο καλύτερος μου φίλος είναι ο σκύλος, σε αυτή την περίπτωση είναι ο γάτος. Ναι. Εντάξει, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Οι γάτες έχουν μια ιδιαίτερη έτσι ομορφιά και είναι πολύ πιο ιδιαίτερες. Συζητούσαμε σήμερα με ένα φίλο μου ότι οι γάτες είναι πιο ανεξάρτητες, επομένως είναι λίγο εριστικές πολλές φορές, αλλά άμα τις παρατηρήσεις και όταν είναι και το ζώο μέσα στο σπίτι, και είναι όπως του φερθείς, αυτό θα σου δώσει πίσω. Ναι, ισχύει. Ισχύει. Άμα του δώσεις αγάπη, θα πάρεις αγάπη.
Ακριβώς, ναι. Δηλαδή, εγώ υπάρχουν στιγμές που απλά δεν είμαι καλά και κάθομαι και έρχεται από πάνω μου, κάθεται και μου περνάνε όλα. Και σου λέει, τι έχεις. Σε κοιτάει και με ένα ύφος λίγο περίεργο. Τώρα που λέμε αυτό που το λέει ο Μπαρίς, έχει ένας φίλος μου μια γάτα στο σπίτι, μιλάμε τρελός και παλαβός. Όταν συμπαθήσει κάποιον, που δύσκολα συμπαθεί κάποιον, έτσι, πάει και γουργουρίζει, παιδιά, σαν άνθρωπος. Ναι. Κάθεται πάνω σου και γουργουρίζει σαν άνθρωπος. Είναι απίστευτο. Το νέο της ημέρας. Έχουν και τη δικιά τους γλώσσα του σώματος. Έτσι. Η αλήθεια είναι. Για πες μας λίγο όμως κάτι άλλο. Τα τρία τελευταία χρόνια ασχολείσαι με το τραγούδι ουσιαστικά, έτσι. Πρακτικά ναι, από το 14 εκεί είναι που έγιναν τα πρώτα σοβαρά βήματα που είπα και εγώ πάμε επαγγελματικά. Ναι, κάπου εκεί, 3-4 μπορείς να πεις. Πώς αισθάνεσαι για τα πρώτα σου χρόνια, δηλαδή πώς τα βλέπεις τα πρώτα σου χρόνια? Επειδή έχεις ζήσει και έξω και μπορείς να συγκρίνεις τέλος πάντων τα δεδομένα και εδώ και έξω. Οπότε πες μας λίγο πώς τα βλέπεις. Πώς βλέπεις τη μουσική βιομηχανία γενικότερα στην Ελλάδα? Η μουσική βιομηχανία παγκοσμίως περνάει σε ένα άλλο επίπεδο εδώ και κάποια χρόνια. Αυτό αισθάνομαι εγώ. Δεν λειτουργεί πλέον ότι υπάρχει μια νόρμα και πάνω σε αυτή είναι χτισμένα τα πάντα και ακολουθούμε την κλασική συνταγή. Δεν υπάρχουν συνταγές δηλαδή πλέον. Αυτό έχει τελειώσει κατά τη γνώμη μου. Οπότε, ειδικά στο εξωτερικό, δίνουν πολύ βάση στη δημιουργία και στο κάτι καινούριο. Καινούριου συνδυασμού και πάλι λέγοντας. Οπότε πιστεύω ότι όλη αυτή η κρίση που περάσαμε, όλο που περνάνε κάποιοι άνθρωποι ακόμα, όλο το. Ξέρεις, όλη αυτή η κατάθλιψη σε εισαγωγικά πάντα που μπορεί να έχει περάσει όμως φυσικώς μια τέτοια δύσκολη εποχή, εν τέλει σου δίνει εκείνη την τροφή, αν πραγματικά το αγαπάς, να ψάξεις και να βρεις το κάτι διαφορετικό. Και το κάτι διαφορετικό, να σου πω κάτι, δεν έχει να κάνει με τη βιομηχανία, έχει να κάνει με τον κόσμο των ίδιων, ο οποίος η βιομηχανία προσαρμόζεται στα ταλέντα και στα όμορφα τραγούδια. Η βιομηχανία είναι αυτή η οποία τα πάει ένα βήμα πέρα, φυσικά και τα διαδίδει στον κόσμο, αλλά είναι αυτή που προσαρμόζεται. Χωρίς τα τραγούδια δεν υπάρχει η βιομηχανία. Και αυτή τη στιγμή θεωρώ απλά ότι πρέπει η βιομηχανία στην Ελλάδα συγκεκριμένα να ανοίξει λίγο περισσότερο τα αυτιά της και τα μάτια της και τα αυτιά της και να επενδύσει σε καινούργια πράγματα για να μπορούμε και σαν Ελλάδα να παράξουμε στο εξωτερικό κάτι. Έτσι. Δεν γίνεται μια χώρα σαν τη Ρουμανία, ας πούμε, η οποία από υποδομές βρίσκεται σε πολύ μεγάλο βαθμό πίσω από την Ελλάδα, αλλά στο κομμάτι της μουσικής να έχουν βγει από τη Ρουμανία τώρα παγκόσμιοι καλλιτέχνες, DJs και. Ισχύει. Πάει λέγοντας. Κατάλαβες. Εμείς έχουμε να προσφέρουμε πάρα πολλά από εδώ. Θεωρείς ότι αυτό γίνεται επειδή η Ελλάδα στη μουσική έχει μια ξύλινη γλώσσα και δεν αλλάζει και δεν διαφοροποιείται όσον αφορά τον ήχο της, ας πούμε? Θεωρώ ότι έχουμε μια πλούσια παράδοση. Την οποία πολλές φορές, γιατί βλέπω εγώ μουσικούς, έχω στούντιο και τους βλέπω, ας πούμε, που έρχονται και παίζουν και παραδοσιακά κτλ. Και θα πρέπει να μην φοβόμαστε να κάνουμε το ένα βήμα μπροστά στην εξέλιξη. Δηλαδή, ναι, μεν σεβασμό στη κουλτούρα και στην παράδοση, αλλά την άλλη, πώς θα εξελιχθούμε. Αλλιώς θα έπρεπε, ας πούμε, η ρέγγι μουσική, για παράδειγμα, ακόμα να γίνεται όπως γινόταν όταν γεννήθηκε. Δεν είναι έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι καλό στην διεξέλιξη στην τέχνη. Γι' αυτό βγαίνουν οι καλλιτέχνες όπως ο Μάνου Τσάο, όπως ας πούμε η Fever Corporation, όπως είναι οι καλλιτέχνες οι οποίοι έχοντας βάσει κάποια κουλτούρα συνδυάζονται με ένα πολύ ωραίο cross-gender μια μέθοδο, σου βγάζουν πράγματα τα οποία παγκοσμίως είναι απίστευτα, αποδεκτά και αρέσουν. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο ρίσκο στη ζωή είναι να μου πάρεις σε ρίσκο, έτσι. Γι' αυτό. Ακριβώς. Γι' αυτό αυτό που είπες με το αίσθημα του φόβου. Πες μου. Ναι, δεν πρέπει να φοβόμαστε αυτό. Αυτό ήθελα να πω τώρα. Δηλαδή, είμαι στο μυαλό μου σήμερα. Δεν χρειάζεται να φοβόμαστε, ας πούμε, ότι προστατεύουμε κάτι. Τίποτα δεν προστατεύουμε. Τίποτα δεν είναι δικό μας. Όλα ανήκουν σε όλους. Πώς να το πω, ας πούμε. Η μουσική δεν είναι κάτι το οποίο ο άνθρωπος το γέννησε. Είναι κάτι το οποίο το ανακάλυψε.
πω ότι είπα. Εντάξει. Μας έχουν πιάσει σήμερα. Τι γίνεται, παιδιά, οι φιλοσοφίες μας. Τι φιλοσοφική αναζήτηση. Όχι, μ' αρέσει που είσαι συνειδητοποιημένο άτομο. Με Μεγάλη Τετάρτη σήμερα, όλα αυτά μαζί. Και εμείς οι φιλοσοφοί. Κάτι μας έπιασε σήμερα, δεν ξέρω γιατί. Και εμείς οι φιλόσοφοι, ναι, ναι, ναι. Και φαντάσου έχουμε τέτοια χημεία με το παιδί. Μπαρίς, πότε θα έρθεις να κάνουμε εκπομπή? Και είναι και από μακριά, φαντάσου να έρθει κοντά. Λοιπόν, καταρχάς, παιδιά, που είσαι τώρα, Μπαρίς? Τώρα βρίσκομαι στον Αλιμό και έχω έρθει να δω ένα καινούριο χώρο για επέκταση του στοιχείου που έχουμε. Να κάνουμε στον Άλυμο. Όλοι εκεί στον Άλυμο έχετε μαζευτεί. Ναι, γιατί τι γίνεται, όλοι οι τέχνοι, όλοι οι τραγουδιστές εκεί στον Άλυμο θα βρίσκεστε τελικά. Τι γίνεται, θα το πούμε. Κανονικά είμαι πάνω συγκρού. Είμαι στη συγκρού. Ναι. Ακούγεται πονηρό, το ξέρω, δεν είναι. Όχι. Όχι, μην αγχώνεσαι. Έχω μείνει και εγώ όταν πρωτοκατέβηκα Αθήνα. Μην αγχώνεσαι. Έχει αλλάξει. Λοιπόν. Ναι, κανονικά είμαστε Καλυθέα. Θα δούμε τώρα, κοιτάμε. Ο Άλυμος είναι γενικώς πολύ κόσμο. Ναι, και ο Άλυμος έχει πολλούς τραγουδιστές, η αλήθεια είναι. Ναι. Σιγά σιγά θα το πηγαίνουμε εκεί. Και η Φυσιά, οι παρουσιαστές, ναι. Άλυμο, οι τραγουδιστές. Να βλέπουν και θάλασσα να εμπνέονται. Αυτό ακριβώς. Η θάλασσα είναι το αλφα και το ωμέγα, πραγματικά. Στη χώρα μας είναι το καλύτερο αγαπώ. Η θάλασσα, ναι. Ισχύει. Το καλοκαίρι που θα το περάσεις? Ελπίζω σε όλη την Ελλάδα γύρω-γύρω να κάνω live, να γνωρίσω τον ίδιο κόσμο. Οπότε να σε περιμένουμε και εδώ στη Λαμία, έτσι. Εννοείται. Πρέπει να γίνει. Είναι πολύ θετικό. Δηλαδή, φέτος έχω πολύ όρεξη και όταν έχω αυτή από τόσο νωρίς. Πάνε όλα καλά. Ο Μπαρίς θα τον 20 Μαΐου. Θα του πούμε μετά αν είναι μέσα. Γι' αυτό ναι, ωραία. Να περιμένεις ένα τηλεφωνάκι το απόγευμα αργότερα. Θα σου πούμε για Λαμία. Okay. Γιατί γίνεται, θα κάνουμε κάτι ένα, θα κάνουμε. Δυνατό, ένα. Οπότε είναι ζήτημα ζωής και θανάτου να σε έχουμε εδώ. Αυτό. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου και θα πρέπει να κάνουμε πολλά νιάου για να. Υπάρχει μόνο αγάπη. Ναι. Γιατί πρέπει να σε δω απόψε κάπου που έλεγες και στο ζήτημα ζωής και θανάτου. Μπαρίς, εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Πώς το όνομά σου συνδέεται με την Eurovision? Είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία, θέλω να την πεις. Είμαι από το 2015, ναι. Ένας από τους 5 υποψήφιους, μαζί με, εκεί ήταν τότε, ήταν η Σάγια, η Συρία, η Μάισα Πέργη, ήταν η χρονιά που πήγε η Μαρία Έλενα Κυριάκου. Η Μαρία Έλενα Κυριάκου, μπράβο. Και ήμουν ένας από τους 5 υποψήφιους και ήμουν υποψήφιος με τραγούδι Έλα. Πήγαμε πάρα πολύ καλά γενικώς με τη Spice τότε, τη δισκογραφική μου. Και πήγα πολύ μεγάλη εμπειρία από όλο αυτό. Δεν πήγα εγώ, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία, ήταν ένα πολύ έτσι δυνατό και μεγάλο βήμα για, δηλαδή, την καριέρα σου. Σαν πρώτο ξεκίνημα ήταν πολύ, πολύ, πολύ δυνατό και πολύ ωραία εμπειρία, γιατί είχα σε επαφή με ανθρώπους από το εξωτερικό. Και με ρωτήσαν να το ξανά έκανα, γιατί αυτή είναι η επόμενη ερώτηση που μου κάνουν. Ρωτάνε την ρομίδα. Φυσικά και το ξανά έκανα, αν υπάρχουν σωστές προϋποθέσεις και καλή ομάδα. Ήτανε τότε που ήταν η Eurovision, διοργανώταν από την ERIT τότε. Ήτανε ERIT συνεργασία με το MAD. Με το MAD, ναι, που γινόταν ο ελληνικός τελικός. Κοίταξε, μπορεί να μην πήγες στη Eurovision, αλλά το ότι στην καριέρα σου υπάρχει μία εμφάνισή σου στον ελληνικό τελικό της Eurovision, στη σκηνή του ελληνικού τελικού της Eurovision, αυτό λέει πολλά για το ταλέντο σου και για το τι μπορείς να κάνεις. Για να το λες. Λοιπόν, Μπαρίς, σ' αρέσουν, κάτσε να ρωτήσουμε αυτό. Αν σ' αρέσουν τα φετινά τραγούδια της Eurovision? Κλασική ερώτηση και αυτή. Τέλεια. Παιδιά, άκουσα αυτό του Ισραήλ και έχω πάθει σοκ με την κοπέλα αυτή. Τι έχετε πάθει όλοι με το Ισραήλ? Θέλω να μου πεις ακριβώς. Εγώ έχω πάθει αρνητικό σοκ, ας πούμε. Αλήθεια. Εμένα μου αρέσει το τρόπο που έχει γίνει η παραγωγή, δηλαδή από αυτή την άποψη το βλέπω. Δεν κοιτάω καν την εικόνα, δεν με ενδιαφέρουν τα δικτυακά περίπτωση. Όχι, αλλά σαν τραγούδι. Και σαν τραγούδι δεν με τρελαίνει, όχι σαν εικόνα. Ναι. Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει πολύ, τώρα τι να κάνουμε. Εντάξει, επικειμενικά είναι αυτά, ρε παιδί μου. Αλλά έλεγα συγκεκριμένα για την Γιάννα Τερζή και για την Ελένη, την Φουρέιρα. Λοιπόν, καταρχάς τις γνωρίζω και τις δύο προσωπικά. Τους εύχομαι καλή επιτυχία. Μου άρεσε πολύ το κομμάτι της Γιάννας, η οποία κάνει έτσι μια δυναμική επιστροφή και της έχουν πραγματικά να πάει πολύ καλά. Έχει πολύ Ελλάδα μέσα. Πολύ δυναμική και έχει μια πολύ καλή ομάδα από πίσω. Είναι ο Άρης, ναι, ο Καλημέρης. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, πραγματικά δεν με ενδιαφέρει, δηλαδή πραγματικά το πού θα πάει αυτό το τραγούδι.
τέτοιου είδους τραγούδια πρέπει να δίνουμε, αυτό πιστεύω. Mm-hmm. Αυτό, όσον αφορά τη Φουρέιρα, έχει αποδείξει την αξία της γενικότερα και τη δυναμική που έχει. Τι έχουν καλή επιτυχία. Το τραγούδι δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι ενθουσιασμένος, ξέρεις. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να ήταν κάτι ακόμα πιο δυναμικό που να ταιριάζει. Για το Φουέγκο λες τώρα, έτσι. Ναι, αλλά είναι προσωπικά γούστα αυτά. Σίγουρα. Δεν. Αυτό, υπάρχουν πάντως καλές συμμετοχές φέτος. Υπάρχουν και άλλα τραγούδια ωραία. Δεν θυμάμαι τώρα αναλυτικά, αλλά όσο είδα, υπάρχει μια ποιότητα. Σίγουρα υπάρχει πάρα πολύ, υπάρχουν πολύ ωραία τραγούδια. Το συζητάγαμε και πριν βγούμε στον αέρα για τη συνέντευξη, mm-hmm. που μιλάγαμε mm-hmm. για τη Eurovision και από το Insta Voting που έχει ξεκινήσει ο επίσημος ελληνικός λογαριασμός της Eurovision και πώς έχει εξελιχθεί μέχρι στιγμής. Και γενικότερα πάνε πάρα πολύ καλά τα περισσότερα τραγούδια. Και οι περισσότερες βέβαια χώρες, αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι φέτος πάνε με την γλώσσα της χώρας τους και όχι με την αγγλική γλώσσα που είναι η πια παγκόσμια γλώσσα, ας πούμε. Ναι, δεν έχει να κάνει αυτό. Σίγουρα. Και όσον αφορά την ελληνική γλώσσα που με ρώτησες πριν για το αν είναι δύσκολο και παλεύω σε λοιπόν, όχι, εγώ πιστεύω η ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια και μπορεί, είναι εύηχη. Είναι πολύ και εύηχη σίγουρα γλώσσα. Μπορεί να αποτυπώσει οτιδήποτε θέλει. Εμένα να αποτυπώσει κάθε γλώσσα. Η μητρική μου γλώσσα είναι τα ρώσικα, οπότε είναι μια σκληρή γλώσσα. Πολύ σκληρή γλώσσα, από όπου είχα σκεφτεί να κάνω, δεν... ξέρω ρώσικα, ξέρω το παζάλουστα, το Νανταρόβια. Νανταρόβια, σπασίμπα. Σπασίμπα, ναι, χαρασό. Αυτά. Ωραία, μια χαρά τα πας, εντάξει, θα συνοηθούμε όταν... Δεν ξέρω, και ένα τον Πρεούτρο ξέρω, αλλά δεν είναι ρώσικο από ό,τι νομίζω. Δεν είναι ρώσικο. Τον Πρεούτρα, σημαίνει καλημέρα. Α, ναι, ρώσικο είναι, να το και αυτό, τον Πρεϊτσι. Α, ναι. Λάθος τα ξέρω. Ναι. Θα πάρω το φίλο. Θα σε πάρω να μου κάνεις μαθήματα. Πάντως να ξέρετε ότι στα ρώσικα το νιάου είναι νιάου, είναι με μη. Μιάου. Νιάου, ναι. Και στα αγγλικά. Στα ελληνικά είναι νιάου. Okay, να τα. Ωραία. Το μάθαμε και αυτό. Ωραία, σήμερα. Ιδέα, βγάλετε και στα ρώσικα. Αχ, να το βγάλεις το τραγούδι στα ρώσικα. Θα το βγάλω. Υπάρχει στίχος ήδη, να ξέρετε. Υπάρχει στίχος. Να το γράφεις, αλλά θα κυκλοφορήσει αργότερα. Θα περιμένουμε να τα ακούσουμε εδώ στον Star FM, έτσι, στην εκπομπή μας. Okay. και αν κάνεις καριέρα στη Ρωσία, πάρε μας και εμάς. Σε μια βαλίτσα. Έτσι. Σε μια βαλίτσα. Να σου κάνουμε τις δημόσιες σχέσεις. Ναι. Στη Ρωσία. Να βγάλουμε μια selfie στην κόκκινη πλατεία. Με ελληνικά εμείς. λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και εγώ. Εγώ ευχαριστώ. Να σε καλά. Ανανεώνουμε το καλό τάξιδο το τραγούδι σου. Καλό Πάσχα. Και σύντομα πιστεύω να σας δω από κοντά. Θα το κανονίσουμε. Όλα γίνονται. Φιλάκια πολλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.